Σε μια δημοκρατία είναι οι πολίτες αυτοί που πρέπει να παρακολουθούν καθημερινά τις σκέψεις και τις δράσεις των κυβερνήσεών τους. Όχι οι κυβερνήσεις, αυτές που πρέπει να παρακολουθούν καθημερινά τις σκέψεις και τις δράσεις των πολιτών τους. Αν από το πρώτο φτάσουμε στο δεύτερο, έχουμε καταλύσει μία από τις βασικές αρχές της δημοκρατίας. Σε μια δημοκρατία επίσης είναι οι πολιτικοί αυτοί που θα πρέπει να καθορίζουν τις θεμητές ή μη χρήσεις των τεχνολογιών. Όχι οι τεχνολογίες από μόνες τους που τόσο ραγδαία εξελίσσονται, αυτές που θα καθορίζουν δια της υπάρξεώς τους και μόνο την αναγκαιότητα της χρήσης τους. Σκεφτείτε λιγάκι το ίντερνετ, σκεφτείτε τα τηλέφωνα, όλες αυτές είναι νέες τεχνολογίες, οι οποίες έχουν δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα μιας εκρηκτικής συμμετοχής σε σχέση με το παρελθόν, σε πολιτικό διάλογο, σε πολιτική συμμετοχή, ακόμα και σε αγορές, αλλά ταυτόχρονα και μόνο από τη φύση τους ανοίγουν δυνητικά την πόρτα όχι μόνον στην κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, αλλά και στην απειλή τους. Ένα κλασικό παράδειγμα, για να συνδέσω λίγο την εισαγωγή, είναι οι κάμερες. Πόσες κάμερες πρέπει να έχει η Αθήνα ή το Λονδίνο ή η Ρώμη? Καμία? Ελάχιστη είναι αυτή που λένε καμία. Κάμερες παντού? Ελάχιστη είναι αυτή που λένε κάμερες παντού. Πού βρίσκεται η ισορροπία? Ποιος αποφασίζει? Τι γίνονται τα στοιχεία που συλλέγουν αυτές οι κάμερες? Αποθηκεύονται? Και αν ναι, για ποιο διάστημα? Πώς προστατεύονται αυτά τα στοιχεία από πιθανή κλοπή τους ή παραβίασή τους ή κακή χρήση τους από αυτούς που έχουν επιφορτιστεί με την φύλαξή τους, διότι και αυτό, όπως ξέρουμε, ισχύει. Η κλασική περίπτωση στην Ελλάδα πρόσφατα φυσικά ήταν οι περίφημες υποκλοπές. Τελικά ποιος αποφασίζει για όλα αυτά και με βάση ποια κριτήρια? Ο Ευρωπαϊκός Νόμος έχει θέσει κριτήρια κάθε φορά που προσπαθούμε, βρίσκοντας μία ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας, να κρίνουμε τι είναι θεμητό και τι όχι. Και λέει ο Ευρωπαϊκός Νόμος ότι κανένα μέτρο δεν μπορεί να επιβληθεί εάν παραβιάζει τα θεμελιώδη μας δικαιώματα, την ιδιωτική μας ζωή, να το πω έτσι, εάν δεν είναι απαραίτητο, εάν δεν είναι αναλογικό και αν δεν είναι θεμητό σε μια δημοκρατική κοινωνία. Και. Όχι ή απαραίτητο ή αναλογικό ή θεμητό. Απαραίτητο, όχι χρήσιμο. Όχι είμαι μια αστυνομία και θα με βοηθούσε αν μπορούσα να έχω μία κάμερα σε κάθε δωμάτιο, κάθε σπιτιού, διότι έχω ακούσει ότι κάποιοι τρομοκράτες που έχουν δει τις κάμερες τώρα στους δρόμους αποφασίσανε ότι θα συνωμοθούν σε σαλόνια. Άρα, αγαπητοί πολίτες, θα μου ήταν χρήσιμο να βάλω μία κάμερα σε κάθε δωμάτιο. Απαραίτητο. Αναλογικό, ως προς τον σκοπό που καταπολεμείται. Αλλιώς θα έκρινε κανείς το κατά πόσον πρέπει να υπάρχουν κάμερες εάν πάει να πιάσει ένα τρομοκράτη, ο οποίος εάν πετύχει στο έργο του προφανώς μπορεί να σκοτώσει εκατοντάδες ανθρώπους, και αλλιώς εάν είναι θεμητό ή αναλογικό να έχεις μία κάμερα για να πιάσεις έναν τσαντάκια. Προσέξτε όμως τώρα πόσο σημαντικό είναι για να μπορέσουμε να βρούμε αν ένα μέτρο, εκτός από απαραίτητο αν είναι, είναι και αναλογικό ως προς το έγκλημα που πάμε να πιάσουμε, να ξέρουμε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται μία κάμερα. Τα περισσότερα νομοθετικά μέτρα των τελευταίων ετών μετά την 11η Σεπτεμβρίου στην Ευρώπη είναι μέτρα τα οποία δικαιολογούνται σε μια πρώτη φάση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και όλοι σχεδόν λένε, η τρομοκρατία είναι φρικτό πράγμα, πρέπει κάτι να κάνουμε. Σχεδόν όλα αυτά τα μέτρα διολυσταίνουν πάρα πολύ γρήγορα, εκτός από τρομοκρατία, στο να πιάσουν και το οργανωμένο έγκλημα. Κατόπιν απλώς το έγκλημα. Κατόπιν πράγματα που δεν έχουν να κάνουν καν με έγκλημα. Η Αμερική, για παράδειγμα, απαιτεί να έχει στοιχεία επιβατών από την Ευρώπη, ιδιαίτερα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα,
αρχικά για καταπολέμηση εγκλήματος, αλλά σε κάποια φάση της νομοθετικής διαδικασίας ήταν ακόμα και για να βρίσκει ανθρώπους οι οποίοι κουβαλούσαν ενδεχομένως ασθένειες που η Αμερική δεν ήθελε στη χώρα τους. Συμπεριλαμβανομένου ιρίστου εμπαρόδο και του AIDS. Χωρίς να αποδείξουν φυσικά ότι το AIDS είναι ποτέ δυνατόν να είναι λόγος απαγόρευσης ταξιδιού και όμως το απαιτούν. Η διολύστηση των σκοπών καταλήγει φυσικά στο να γίνεται εξαιρετικά δύσκολο για έναν νομοθέτη ο καθορισμός του αν ένα μέτρο το οποίο απαιτείται, οι κάμερες και πού και πόσες, είναι αναλογικές. Και φυσικά πρέπει να είναι και θεμητό. Ακόμα και αν κάποιος αποδείξει ότι είναι απαραίτητο να έχεις μια κάμερα σε κάθε δωμάτιο κάθε σπιτιού και ακόμα και αν αποδείξει ότι είναι αναλογικό ως προς το έγκλημα, είναι θεμητό σε μια δημοκρατική κοινωνία. Θα το αποδεχόμασταν εμείς να έχουμε μια καθημερινή μας παρακολούθηση? Αυτό λοιπόν είναι το τεστ. Ποιος πρέπει να το καθορίζει, ποιος πρέπει να το αποφασίζει? Σε πολλές χώρες της Ευρώπης και στην Ελλάδα συγκεκριμένα έχουμε δώσει αυτή την εξουσία σε ανεξάρτητες αρχές. Πάντοτε υπό την επίβλεψη του Εθνικού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων, αλλά δεν μπορεί να είναι η ίδια η αστυνομία αυτή η οποία θέλει να πιάσει τον κακό και καθορίζει και τα μέτρα για να τον πιάσει, χωρίς κανέναν ανεξάρτητο έλεγχο αυτής της διαδικασίας. Αυτή θα είναι η κουβέντα που θα κάνουμε στο πρώτο πάνελ κυρίως αυτής της συνάντησης. Στο δεύτερο πάνελ θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο για ιδιωτικές εταιρείες, όχι για αστυνομίες, για την καθημερινότητά μας στο διαδίκτυο. Αγαπητοί φίλοι, λέει ο Πίτερ Χιούστινγκς συχνά και θα σας στήσω τους ομιλητές σε λίγο ότι η διαδικτυακή μας ζωή είναι η ίδια ακριβώς πια με την κανονική μας ζωή. Δεν είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Και ότι πρέπει ακριβώς οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν στο ένα κομμάτι να ισχύουν και στο άλλο. Αν σκεφτείτε το εξής, να σας δώσω δύο παραδείγματα, αν θέλετε, για να μην μακρηγορήσω. Αν μας έλεγαν τα ΕΛΤΑ, τα ελληνικά ταχυδρομεία, ότι κάθε γράμμα το οποίο γράφουμε και στέλνουμε θα ανοίγεται, θα διαβάζεται και θα κρίνεται αν περιέχει επικίνδυνες λέξεις για τη μένα αστυνομία ή για τα ΕΛΤΑ, θα κρίνεται ανάλογα με το τι λέξεις περιέχει, ώστε μετά τα ΕΛΤΑ να μπορούν να μου στέλνουν διαφημίσεις σε μένα, ανάλογα με αυτό που έγραψα. Δηλαδή, αν έγραφα σε ένα φίλο μου σε ένα γράμμα ότι ξέρεις, σκέφτομαι να αγοράσω ένα μηχανάκι, να μπορούν τα ΕΛΤΑ να μου στείλουν διαφημίσεις να που μπορείς να αγοράσεις Honda στην Αθήνα. Φαντάζομαι όλοι θα είχαμε βγει στους δρόμους. Θα λέγαμε πώς είναι τον να μας ανοίγουν τις επιστολές μας. Το ξέρετε ότι αυτό ακριβώς γίνεται σήμερα στο διαδίκτυο. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε σήμερα μαζί μας και τον εκπρόσωπο στην Ευρώπη της πιο γνωστής ως εταιρείας του διαδικτύου, της Google, για να συζητήσουμε στο δεύτερο πάνελ και αυτά τα πολύ ευαίσθητα και πολύ ιδιαίτερα ζητήματα. Σκεφτείτε ένα άλλο παράδειγμα. Ειδικά, αν θέλετε, ελληνικό περισσότερο, νομίζω ότι όλους τους αφορά. Πριν από 30, 35, 40 χρόνια δεν ήξερε κανείς τι εφημερίδα διαβάζω. Το ήξερε η οικογένειά μου, το ήξεραν 5 άνθρωποι, στους οποίους ενδεχομένως να το έλεγα. Και το ήξεραν και οι μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες δίνανε μάχη να μάθουν τι εφημερίδα διαβάζω για να ανοίξουν φάκελο. Ο Πολυζωγόπουλος διαβάζει την τάδε εφημερίδα. Κατά πάσα πιθανότητα είναι κομμουνιστής. Έτσι. Αυτούς τους φακέλους δώσαμε μάχη στην Ελλάδα να τους καταργήσουμε. Σήμερα το ξέρετε ότι κάθε φορά που επισκέπτεστε μία εφημερίδα στο διαδίκτυο να διαβάσετε, αφήνετε το ηλεκτρονικό σας ίχνος. Και μόνο το γεγονός ότι επιτρέπει η τεχνολογία, για να το δέσουμε και με αυτό που είπα στην αρχή, να συλλέγει κάποιος αυτά τα ίχνη, θα πει ότι εγώ έχω δώσει τη συγκατάθεσή μου κάθε φορά που επισκέπτομαι να διαβάσω μία εφημερίδα σε κάποιους να αρχίζουν να κρίνουν με βάση τις συνήθειές μου, τι πιστεύω, τι πολιτικά κόμματα συμπαθώ, ποιους αντιπαθώ, τι άλλες απόψεις έχω. Ποιος θα πάρει αυτές τις αποφάσεις νομοθετικά να βάλει τους απαραίτητους φραγμούς? Και κλείνω
ειδικά πάλι για το δεύτερο πάνελ, τονίζοντας αυτό που για μένα θα είναι ίσως το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη μάχη των επόμενων ετών και καθόλου αυτονόητη κιόλα μάχη, αν θέλετε. Το θέμα της συγκατάθεσης του χρήστη. Λένε πια πολλές ιδιωτικές εταιρείες και πολλές αστυνομίες ότι τα προσωπικά σου δεδομένα είναι δικά σου, έτσι δεν είναι, Λαμπρινίδη, Χιούστινγκς, Μπάνιαν. Αυτό δεν διατείνεσαι ότι ανήκουν σε σένα, μάλιστα. Ωραία. Αφού είναι δικά σου, λοιπόν, έχω να σου προτείνω ένα deal. Δώσε μου τα δεδομένα σου εσύ σε μένα και σαν αντάλλαγμα εγώ θα σου προσφέρω κάποιες υπηρεσίες ή κάποιες διευκολύνσεις. Το δέχεσαι ή δεν το δέχεσαι? Σε αυτό το κλίμα δεν είναι καθόλου αυτονόητο, φαντάζομαι, να έρθει κάποιος και σας πει ότι θεωρεί ότι πρέπει να μπουν φραγμοί στο δικαίωμα συνένεσης. Διότι στο κάτω-κάτω αυτής δικά μου είναι τα δεδομένα. Σκεφτείτε όμως να πάμε σε κάτι διαφορετικό, ας φύγουμε από το ίντερνετ, να πάμε σε κάτι που όλοι ξέρουμε, το εργατικό δίκαιο. Δεν έχουμε πει στο εργατικό δίκαιο ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει ένας εργαζόμενος να συνδιαλάσεται προσωπικά, μεμονωμένα με κάποιον εργοδότη? Ότι ένας εργοδότης δεν μπορεί να έρθει να του πει «συμφωνείς εσύ συγκεκριμένα να δουλεύεις 20 ώρες την ημέρα για μικρότερο μισθό». Ξέχνα τι λέει η συλλογική σύμβαση. Συμφωνείς εσύ συγκεκριμένα να μην τρως καθόλου κατά τη διάρκεια της ημέρας, της εργασίας σου? Ξέχνα τι λέει η συλλογική σύμβαση. Εκεί έχει έρθει ο νομοθέτης και έχει πει ότι δεν μπορεί να συνενέσει ένας εργαζόμενος σε αυτά. Απαγορεύεται η συνένεση. Έστω και αν είναι δικός του ο χρόνος και δικό του το φαΐ. Διότι αναγνωρίζει ότι υπάρχει μία διαφορά δύναμης και γνώσης μεταξύ του εργοδότη και του μεμονωμένου εργαζομένου. Διατείνομαι ότι και στο διαδίκτυο υπάρχει ακριβώς η αντίστοιχη διαφορά γνώσης και δύναμης μεταξύ μεγάλων εταιριών που ζητούν συνένεση και του απλού χρήστη που συνήθως δεν έχει ιδέα πραγματικά για το τι συνενεί. Θεωρώ επομένως ότι μια συζήτηση πολύ μεγάλη πρέπει να αρχίσει για το πού αρχίζει και πού τελειώνει η συνένεση. Και αυτό, αγαπητοί φίλοι, γιατί ο μεγάλος αδελφός σήμερα στην Ευρώπη δεν θα επιβληθεί από κανένα απολυταρχικό καθεστώς. Θα επιβληθεί με τη συνένεσή μας. Κάθε μέτρο το οποίο έρχεται για το καλό μας, να το πω έτσι, μικρό στην αρχή, 5 κάμερες εκεί, τη συνηθίζω. Αφού τις συνήθισες, δεν τις βάζεις κι άλλες 50. Βάλτες. Αφού τις έχεις εκεί για να παρακολουθούν η κυκλοφορία, τώρα λειτουργούν, δεν τις βάζεις να παρακολουθούν και διαδηλώσεις? Ξέρω εγώ, βάλτες. Βέβαια, μπορεί 100 ή 1000 άνθρωποι, γνωρίζοντας ότι μια κάμερα τους καταγράφει, ενώ θέλουν ειρηνικά να διαδηλώσουν, να πούνε δεν βαριέσαι τώρα, βαριέμαι να κατέβω και στο κέντρο της Αθήνας, να με πάρει καμιά κάμερα, να φτάσει σε καμία πρεσβεία, να αρχίσει να ψάχνει πρόσωπα, να πω τώρα σε κανενό στη μαύρη λίστα, δεν βαριέσαι, κάθομαι και σπίτι. Σκεφτόμαστε τις φοβερές επιπτώσεις που έχει για τη δημοκρατία μας μια τέτοια διολίσθηση. Ένας τέτοιος δια της συνενέσεώς μας πιθανά μεγάλος αδελφός.